Χαίρετε. Έλεγα να κάνω ένα vlog, γιατί σε λίγο θα κάνω απογγελία βύρωνα λεοντάρι και ήρθα σε σοφίτα και έχω να έρθω πολύ καιρό. Οπότε θα κάνω μια ξενάγηση στη σοφίτα που φτιάξε ο πατέρας μου στην πολυκατοικία. Βλέπουμε εδώ όλους τους κάκτους. Βρέχει σήμερα. Αυτός εδώ μου άρεσε πάντα. Τα τσιγάρα είναι. Δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Πλέον σε πίτα δεν έρχεται κανείς. Μπαίνουμε μέσα. Λοιπόν, εδώ ένας καθρέφτης που είναι μέσα είναι αποθήκη. Εδώ πέρα το γραφείο του πατέρα μου. Ένα joystick για να παίζεις παιχνίδια με αεροπλάνα το 2003. Εγώ. Αυτή είναι η σοφίτα. Ερχόμουν συνέχεια εδώ όταν ήμουν έφηβος και στα 18, 19, 20. Το αγαπημένο μου κρεβατάκι. Πασχαλίτσα, βλέπω όλα είναι στη θέση τους. Εδώ ο κύριος ρομπότ. Εδώ πέρα. Γεια σου φίλε. Γεια σου Χίνα. Εδώ πέρα βρήκα και το περιοδικό του γύρω 2004. Τα είχα πάει αρκετά καλά. Σέρνα βλέπω εδώ, Τούντορ, που τελικά έγινε προπονητής στον ΠΑΟΚ. Πλετίκωσα. Η μεγάλη Αγγλία που δεν τα κατάφερνε ποτέ. Μάικλ Λόουεν, Γουέιν Ρούνι, πιτσιρικάς. Ντάιερ έχει μέσα. Εξαιρετικός. Οι Γάλλοι εδώ με Σγιουλίβι, Ράμα και Λελέ, του Ραμ. Ο Βιθέντε ήταν αγαπημένος μου τότε. Και ο Αλμπέλδα. Νομίζω από αυτόν είχα εμπνευστεί και είχα αφήσει μια χέτη τότε. Τέλος πάντων. Βλέπουμε εδώ και το τετράδιό μου. Wish You Were Here, γράφει Max, την ομώνυμη ταινία που δεν την έχω δει. Βρήκα και αυτό εδώ. Εγώ μικρός. Πολύ καλά, το ψυγείο ανενεργό. Εδώ είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Κλεβάζεις αυτό εδώ κάτω και είναι ντουλάπι. Εδώ μπορείς να κρύψεις πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε λεφτά να κρύψουμε. Αλλά μπορείς να κρύψεις κάποια συλλογή δισεύρετη, κάποιο ποιητή. Όπως εμένα. Ας πάμε και στο δεύτερο μπαλκόνι. Μισό λεπτό γιατί ρίχνουν κάτι σταγόνες. Αυτή είναι η θέα, παμβότιδα. Το μετσικέλι απέναντι. Κάτι στέγες. Ξεκίνησε να βρέξει σήμερα, οπότε ίσως μέχρι τον Ιούνιο. Ποιο Ιούνιο? Μέχρι τον Αύγουστο, έτσι να είναι ο καιρός. Βλέπουμε εκεί είναι το κήπεδο του Παζιάννουνα. Αυτό είναι το βιντεάκι. Πάω να κάνω ένα τσιγάρο και να κάνω το λεοντάρι σιγά σιγά, γιατί νομίζω θα πάρει αρκετή ώρα. Ελπίζω να σας άρεσε η σοφίτα. Τα λέμε σε λίγο.